Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Νησί της Πάτμου. Ο high-tech αρχαιολόγος Έρικ στα αχνάρια του κυπέλου του Αγίου Ιωάννη. Θα το βρει. Θα μένω κάτω από την ταβέρνα της ατίθασης Κατερίνας. Αγάπη στο Αιγαίο. He's not a pop singer.
He's a popular singer. Είχαν κάνει τον κόσμο να πιστεύει πως η κλασική μουσική απευθύνεται στην ελίτ. Εγώ τους διέψευσα. Παβαρότι, ένας pop καλλιτέχνης. Λόγια και εικόνες. Jack, I'm an English teacher. Ένας φιγουρατζής καθηγητής λογοτεχνίας που αγαπάει το ποτό. I'm an alcoholic. Words versus pictures, which is worth more. Μια καθηγήτρια εικαστικών με κινητικά προβλήματα που δεν αγαπάει κανέναν. The trouble is in the words. Don't trust the words. The words are lies. The words are traps. You know, if words are lies, then what's the truth? Juliette Binoche και Clive Owen σε μια ρομαντική κομεντή γεμάτη βαθιές συναισθηματικές αναζητήσεις. Λόγια και εικόνες. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
όλο σε μας το παραδώσανε. Βρε δεν δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Οι 8 ημέρες που σημάδεψαν την υπερχιλιετή ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η μάχη της Ζάμας. Η διάβαση του Ρουβίκονα. Η επικράτηση του χριστιανισμού. 8 ημέρες που έφτιαξαν τη Ρώμη. Εξερευνούμε την πιο άγνωστη και λιγότερο επισκέψιμη χώρα της Ευρώπης. Εκεί που η Ανατολή συναντά τη Δύση και η πολιτισμική σφαίρα της Ρωσίας συμπλέκεται με εκείνη της Ευρώπης. Γιατί άραγε η Μολδαβία είναι χαμένη στη μετάβαση? Βαλκάνια Express. Γιατί ο πολιτισμός δεν έχει σύνορα. Βαλκάνια Express. Εξερευνήστε την άλλη Ευρώπη. Τώρα που είναι παντού δύσκολα, κοίτα τι κάνουμε εμείς. Κοίτα τους, τους ανθρώπους που στέκονται στην πρώτη γραμμή, πόσο έτοιμοι είναι να δώσουν τα πάντα. Κοίτα την κοπέλα στο σούπερ μάρκετ, την κυρία στο φαρμακείο, τα παιδιά που κάνουν delivery. Κοίτα τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δρόμο και τους δασκάλους που δεν θα αφήσουν ούτε ένα παιδί πίσω. Κοίτα τους χιλιάδες εθελοντές. Κοίτα και αυτούς που μας προστατεύουν, πολεμιστές που δεν υποχωρούν ποτέ. Κοίτα και το διπλανό σου, αυτόν που δεν φοβάται να κάνει το σωστό, να μείνει σπίτι του. Σήμερα είμαστε ενωμένοι και όταν τελειώσουν όλα αυτά, θα τα θυμόμαστε σαν τη μέρα που είπαμε «Κοίτα πόσο καλοί μπορούμε να είμαστε». Και τότε ίσως όλοι να έχουν κάτι να μάθουν για εμάς, από εμάς, τους Έλληνες. Πολιτική προστασία. Μένουμε σπίτι. Βγαίνουμε νικητές. Γλώσσα. Μαθηματικά. Ιστορία. Φυσική και άλλα πολλά για τους μαθητές δημοτικού στην ΕΡΤ 2. Καθημερινά κοντά σας από τις 10 το πρόγραμμα τηλεεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Μένουμε σπίτι. Μαθαίνουμε στο σπίτι. Μαθήματα για το δημοτικό. Μολύβια στο χέρι, τετράδια ανοιχτά. Έτοιμοι. Βρείτε όλες τις λύσεις του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα παιδιά στο μαθαίνουμεστοσπίτι.gr. Ο κορονοϊός ήρθε αναπόφευκτα και στη χώρα μας, προκαλώντας μείωση στην προσέλευση αιμοδοτών και συνακόλουθη μείωση των αποθεμάτων αίματος. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί όλους τους εθελοντές αιμοδότες να συνεχίσουν να προσφέρουν το δώρο της ζωής στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Να πολεμήσουμε τον πανικό με σωστή πληροφόρηση. Δεν αφήνουμε καμία ζωή να κινδυνεύσει. Μένουμε ψύχρεμοι, δίνουμε αίμα. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Σε μια κοινωνία που χρειάζεται αλληλεγγύη και στήριξη, συμμετέχω, βοηθώ, προσφέρω, στηρίζω. Με τρόφιμα, με φάρμακα, με είδη καθαριότητας. Ενισχύω θελοντικά και εγώ με ό,τι μπορώ. Για το καλό όλων μας. Μάθετε πώς μπορείτε να προσφέρετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 55 05 717. Sure.
πλειάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύρια ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και φόβου Θεού με πλησιών των εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύρια ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών Κυρίου Δεϊθώμε. Κύρια ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Κύρια ελέησον. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύρια ελέησον. Υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
Κράτε αδυναμία.
παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσις και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Σε τον σαρκοθέντα και τα φρέντα άγγελος εκήρυξε. Εις τον αιώνα.
φώτισασε τις λαείς την δύναμή σου. Αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, ουκ
κιν με ταυτόν, ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγουν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτοίς, εάν μη είδω εντες κερσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω τον δάκτυλον μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού. Μου μη πιστεύσω. Yetkililerin korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruha sahip olun dedim. Kimin günahlarını affederseniz affolunmuş olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış olur dedim. 12'lerden biri, İkiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öteki öğrenciler ona, biz Rabbi gördük dediler. Thomas ise, onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne değdirmedikçe inanmam dedi. Sus уже после, где той погедин от свод, и дверем затворенным, и где же бья ученицы его собрали, страха ради иудейска, приде Иисус, и ста посредей глагола им, «Мир вам!» И сие рек показа ему руце, и нозе и ребра своя. Возрадовавшися же ученицы, видя все Господа, рече же им Иисус пати, «Мир вам! Яко же послав мя Отец, я посилаю ви, и сие рек, дуну и глагола им, примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустится им, им же держите, держаться. Фома же един, отобу юдна десяти, глаголеми близнец, не бьету с ними, егда прийде Иисус. Глаголах уже ему друзі ученици, видяком Господа. Он же рече им, аще не вижу на руку его язви воздиния, и вложу перста моего
γιος δικοστήνια, η γλωσσούρου κουμόγιου βρέπραγε εγώ, ναι, μου βιέρει. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, le port du lieu où se trouvait le disciple est enfermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, "Peace to you. As the Father has sent me, I also send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Ιησού. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Εσύ Κύριε, εγώ εξαισί. Ισοψία στη ημέρα εκείνη, τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον και λέγει αυτής, «Ειρήνη ημί». Και τούτο υπόν έδειξεν αυτής τας χείρας και την πλευράν αυτού, εχάρισαν οι μαθηταί ειδώντες τον Κύριο. Είπεν αυτής ο Ιησούς πάλιν, «Ειρήνη ημί».
καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπο ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τας αμαρτίας αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος σου κιν μεταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς, έλεγον τον αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριο. Ο δε είπεν αυτοίς, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμε επί σε. Βλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Βλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Βλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήρεις. Συπρεπία ένωση, συπρεπή ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσαμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές
ευαίσθημον και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Παράσχου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Παράσχου Κύριε. Ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθο. Παράσου Κύριε. Της Παναγίας Αβράμου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Δοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Ανάσταση Ιησού Χριστέ σώτη, Πάπας ανεφώτισε την και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Πάσχα ιερών ημιν σήμερον αναδέδεικτεν, Πάσχα καίνων Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβασμίων, Πάσχα Χριστός πολυτρωτής, Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πείλαση μην του παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζων πιστού. Κλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, δεύτερα από θέας γυναίκες ευαγγελίστρια και της Υιών υποτέδεχου παρήμων χορός ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Μετά των νεκρών τη
τον εν τη φθόρα απενθούσε κηρύξατε τις αυτού μαθητές. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμενεν αυτήν, Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτηλεν, Πάσχα εν χάρα αλλήλους περιπτυξόμεθα. Ω, Πάσχα λύτρων λύπης και γάρεκτα φουσίμερον, ως περέκπαστου εκλάψας Χριστός, τα γίνεα χαράς έπλησε λέγον, κηρύξατε Αποστόλης. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι.
δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Θαυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταρές, προσπαθείς των Τιμίων, και Αληθώσανες. Δόξα τι αυτού τριήμερο εγέρση. Προσκυνούμενα αυτού την τριήμερο έγερση. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενο. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Αγαπητοί χριστιανοί, δεν προβλέπετε και δεν ήθιστε, αλλά αυτή την ώρα, κάτω από τις εφετινές δύσκολες για όλους μας συνθήκες, αυτή την ώρα λέγω που ψάλλουμε τον Εσπερινό της Αγάπης στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Φαναρίου, αυτή την ώρα που τα πάντα στην κτήση του Θεού ευωδιάζουν Ανάσταση και μοίρα, αισθάνομαι και πάλι την εσωτερική ανάγκη να απευθύνω ένα λόγο ενθαρρυντικό σε όλους εσάς, αγαπητοί ακροατέ και τηλεθεατέ, αδελφοί εν Χριστώ Αναστάντη, οι οποίοι εφέτος των θυρών και κλεισμένων δια των φόβων της πανδημίας κάνετε Πάσχα ακουσίως, χωρίς να το θέλετε, έξω και μακριά από τις εκκλησίες μας. Τίποτε και κανένας, καμία φυσική καταστροφή, καμία πανδημία, κανένας πειρασμός, κανένα ανθρώπινο ή άλλο εμπόδιο δεν είναι ικανό να μας χωρίσει από την πίστη μας στον Αναστημένο Χριστό. Η πίστη του χριστιανού είναι η κινητήριος και η νικητήριος δύναμης αυτού του κόσμου. Η πίστη του χριστιανού είναι το αληθινό και άσβεστο φως της Αναστάσεως, το οποίο ανάβει από τον πόθο Χριστού. Η πίστη του χριστιανού δεν είναι θρησκεία για να αναζητεί την αλήθεια, είναι η αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Είναι ζωή και είναι αιωνιότητα. Γι' αυτό και ο λόγος και η σκέψη του Πατριάρχου σας σήμερα, ιδιαίτερο σήμερα, μια τέτοια μέρα λαμπρή, είναι κοντά σε όλους εσάς που με υπομονή και λύπη μας λείψατε φέτος σωματικά από τις ιερές ακολουθίες στις εκκλησίες μας. Έρχομαι αυτοπροσώπως σε κάθε σπιτικό, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε άνθρωπο. Έρχομαι από το φανάρι, από το κοινό σπίτι των Πανορθοδόξων, για να σας φέρω το φως Χριστού, όπως με το παρέδωσαν ακίμητο, διαμέσου των αιώνων, μέσα από μαρτύρια, οι προκάτοχοί μου. Έρχομαι από την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία για να εκκλησιάσω όλους σας και έναν ένα προσωπικά στο μυστήριο της ζωής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι μοιραίο να μην γνωρίσει ποτέ μα ποτέ θάνατο.
Αλήθεια υπάρχει ορθόδοξος που αμφιβάλλει γι' αυτό? Μπορεί ο Χριστός να νικηθεί από τις δυνάμεις του σκότους? Ίσα-ίσα η Εκκλησία μας σκεπάζει, μας προστατεύει, μας θεραπεύει, χωρίς να έχει ανάγκη την ατομική και ουκ κατεπίγνωση δυναμική μας. Η Εκκλησία μας θέργευε και γινόταν τρανή και καθιερωνόταν σε περιόδους διωγμών και κολοσσέων. Σήμερα δεν ζούμε τέτοιες συνθήκες. Σήμερα απλώς προστατεύουμε το κύρος της Εκκλησίας μας από άκυρες θεωρίες ένθεν κακήθεν. Σήμερα ομολογούμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Εκκλησία και σε καιρούς που τα πάντα κλείνουν ανοίγει την καρδιά της προς όλους. Η δύναμη της Εκκλησίας διαπερνά τις κλειστές πόρτες σπιτιών και ψυχών και γίνεται παρηγοριά και ειρήνη. Η ευλογία της Εκκλησίας είναι πάνω από κάθε πανδημία, διότι είναι επιδημία Θεού. Η Εκκλησία ζει και θα ζει στους αιώνες, χωρίς τέλος, χωρίς τέλμα, χωρίς οσμή θανάτου. Αιωνίως εις το διηνεκές, μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Δεν σας λησμόνησα, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, και πώς θα μπορούσα. Τα ξημερώματα στην Πασχαλινή λειτουργία μας εδώ στο Πατριαρχείο, μπροστά στην Αγία Πρόθεση, στην Προσκομιδή, ο Πατριάρχης σας προσέθεται με στοργή τα φωτεινά πρόσωπά σας στο δισκάριο και η καρδιά μου άγγιζε τον πόνο σας. Ο Πατριάρχης πρώτος σηκώνει τον Σταυρό των ημερών μαζί με σας. Καταλαβαίνω τον πόνο σας, την θλίψη, την στενοχώρια που στερηθήκατε αυτές τις όμορφες ιερές ακολουθίες με την σωματική παρουσία και προσευχή σας μέσα στους ναούς. Και θέλω να μετατρέψω αυτά τα αισθήματά σας σε αισιοδοξία, σε πίστη, σε εμπιστοσύνη Χριστού. Αγαπάμε τον Χριστό, τότε έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Εκκλησία Του. Το λοιπόν τέκνα εν Κυρίω, αγαπητοί μας, έρχομαι αυτή την πρώτη εσπέρα της αβράδιας της καινής ημέρας εις το μέσον σας, των θυρών και κλεισμένων, και σας λέγω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τα λόγια του Χριστού, ειρήνη ημίν, λάβετε Πνεύμα Άγιο και δείτε τα σχήρας τα σεσταυρωμένας και την λογχευθήσα πλευρά της Μητέρας σας Εκκλησίας, της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και μη αποκάμετε. Η χάρις του Αναστάντος και η σημερινή χαρά της Παναγίας μας να είναι πλούσιες στην ζωή σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά. Πολύ.